εντάξει εφυλάτη πάντα ημάς. Χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα και ότι νομίζω ότι η Αγία Εκατερίνη μας δείχνει ένα δρόμο, ένα τρόπο ζωής, μας δείχνει τον τρόπο ζωής που και εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να ζήσουμε. Ανάμεσα στην επιλογή να ζήσει πρόσκαιρα ή αιώνια, επέλεξε να ζήσει αιώνια. Και όντως παρέμεινε νύμφη Χριστού, αφού έδειξε σε Αυτόν την αγάπη της και έμεινε ενωμένη με Αυτόν. Ας προσπαθήσουμε κι εμείς να μιμηθούμε τον τρόπο ζωής της και να ζήσουμε το βίωμά της. Σήμερα βρισκόμαστε όμως και εδώ, πέρα από την Θεία Λειτουργία, για να πάρουμε την χάρη και την ευλογία του Θεού και της Αγίας. Παρατηρείτε ότι βρίσκονται και αρκετοί κληρικοί σήμερα και μοναχοί και ιερείς ανάμεσά μας, και θα ήθελα να τους καλωσορίσω όλους με αγάπη, γιατί πραγματοποιούμε την πρώτη ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως μας και έχουμε την χαρά να βρίσκεται κοντά μας ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης της Ισανίου της κύριος Παύλος, ο οποίος θα μας μιλήσει σε αυτήν τη σύναξη και θα προβληματιστούμε, θα μας προβληματίσει με το θέμα η διακονία του ιερέως σήμερα. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα έχουμε την χαρά να δει ο ένας τον άλλο, να καταλάβει ότι δεν είναι μόνος, ότι η Εκκλησία είναι μία κοινωνία, είναι ενότητα, είναι κοινωνία προσώπων και όλοι μαζί πορευόμαστε τον δρόμο της Βασιλείας του Θεού. Σεβασμιότητε, καλώς ήρθατε κοντά μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Ευχαριστούμε για τον κόπο και ευλογήστε, προσευχηθείτε να έχουμε μία μέρα γεμάτη πνευματικούς καρπούς. Καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστούμε και τον Πατέρα Παΐσιο που λειτουργήσε και μας ευλόγησε και τους οραδούς, την οραδία μας που τόσο όμορφα έψαλαν και όλους εσάς για την παρουσία σας. Καλή και ευλογημένη μέρα. Να δώσει ο Πατήρ Παΐσιος στο αντίδωρο και να βγάλουμε μία αναμνηστική φωτογραφία ή ιερείς, μια που μαζί με τον Σεβασμιότητο, μια που είναι ευκαιρία πριν το συνέδριο. Christos, Christos, Christos,
Thank you.